Η μητέρα μου εξαφανίστηκε. Έτσι, σε μια στιγμή. Τι. Θα ήθελα να μάθω περισσότερα. Τι να μάθεις. Για τον πατέρα μου. Είμαι εκεί όμως. Αριάννα. Είναι έξυπνο και καλό παιδί. Ναι. Θα το βρει. Η μαμά της. Θα μεταδεθώ 3 μήνες στην Αμερική. Κάτι σαν επιπλέον εκπαίδευση. 3 μήνες. Εγώ νομίζω ότι δεν μεγάλωσε με τον παπά σου. Ναι, τον χάσαμε όταν ήμουν 3. Έχεις μνημές. Κάποιες. Φρόντισε ένας καλός του φίλος και συνάδελφος αστυνομικός να τις κρατήσω ζωντανές. Παίρνω φάρμακα που δεν πρόκειται να κόψω ούτε σήμερα, Λεωνίδα, ούτε αύριο, ούτε σε ένα χρόνο, ούτε ποτέ. Πάλι τον εαυτό σου. Πάλι. Άλλη μία φορά τον εαυτό σου. Εξεκόλα τώρα, ε! Πήρε τα αποτελέσματα. Ένας μαλάκας ακόμα! Ένας μαλάκας ακόμα! Μια μεγάλη καμημένη αποβοήτευση! Τώρα κάνετε φασαρία, ρε παιδιά! Είπαμε, είναι 5 η ώρα! Λυπάμαι που δεν μπόρεσα να κάνω κάτι. Αλλά ξέρω ότι πίσω από τις κλειστές πόρτες συνεχίζουν και υπάρχουν άνθρωποι που έχουν ανάγκες και επιλογές.